Παγκόσμια μέρα κατά του καπνίσματος, η οποία είναι χθες, 31 Μαΐου, αλλά το κάνουμε σήμερα και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του φαινομένου του καπνίσματος. Έρχεται όμως να συνδεθεί με ένα πρόγραμμα που έκανε το Κέντρο Πρόληψης αναφορικά με τις ουσίες και όχι μόνο με το κάπνισμα, που λέγεται Ναρκοπαίδιο, Μύθος και Πραγματικότητα. Είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι ερωτήσεων και τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν αν αυτό είναι πραγματικό ή αν είναι μύθος. Για να καταρρύψουμε κάποιους μύθους περί των ουσιών και να μάθουμε την αλήθεια. Γίνεται λοιπόν αυτή η εκδήλωση και έτσι δεν στα πλαίσια της πρόληψης, γιατί τα κέντρα πρόληψης ακριβώς αυτό κάνουν, είτε με εκδηλώσεις, είτε με σεμινάρια, είτε με, όπως λέγεται, ομάδες, προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να μάθει πώς να αντιμετωπίζει τις ουσίες, αλλά και πώς συνδέονται οι ουσίες με κάποιους αιτιογενείς παράγοντες που τις αναπτύσσουν, έτσι. Που κάνουν τέτοια συμπεριφορά. Μπορεί να είναι και το ίντερνετ εξάρτητος, μπορεί να είναι και ο τζόγος εξάρτητος. Τα σχολεία που συμμετέχουν σήμερα εδώ. Τα σχολεία που συμμετέχουν είναι, έχουν κληθεί να συμμετέχουν όλα τα δημοτικά σχολεία της πόλης, αν και αυτό το ναρκοπαίδιο έγινε σε όλο το νομό και έγινε και στα γυμνάσια. Κλήθηκαν όμως λόγω του χώρου, εδώ πέρα είναι λίγο περιορισμένα, να συμμετέχουν τα σχολεία της πόλης. Έχουμε εκπροσώπηση από το 7ο Δημοτικό, το 3ο Δημοτικό και το 1ο. Τα άλλα δεν κατέστη δυνατόν να έρθουν. Αυτά τα τρία συμμετέχουν. Είχαμε εδώ σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, που ήταν χθες 31 Μαΐου. Και μετά από τις ενέργειες που έχουν γίνει, το πρόγραμμα που έχει γίνει το Ναρκοπαίδιο με τους μαθητές της 6ης τάξης των δημοτικών σχολείων του νομού μας, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης του νομού Πρέβεζας, εφαρμόζουμε στα σχολεία ένα πρόγραμμα πρόληψης κατά της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Έχουμε επισκεφτεί τα σχολεία, έχουν γίνει διαδραστικές παρουσιάσεις της μεγάλης τάξης, την 6η τάξη των δημοτικών σχολείων, με το πρόγραμμα Ναρκοπαίδιο. Τα παιδιά έχουν συμμετάσχει και εκεί ενεργά. Και τώρα σήμερα, με αφορμή, όπως είπα, αυτή την ημέρα, συγκεντρωθήκαμε εδώ, ώστε να εκφράσουν και καλλιτεχνικά τις απόψεις τους και το μήνυμά τους που θέλουν να περάσουν κατά του καπνίσματος. Έτσι, τα παιδιά θα ζωγραφίσουν όση ώρα βρίσκονται εδώ στην αίσθηση του Θεοφάνη και στις επόμενες ημέρες τα έργα τους θα βρίσκονται στη λαϊκή αγορά, στη διάθεση του κοινού. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, σε συνεργασία πάντα με τα σχολεία και τα κέντρα πρόληψης, κάνει ό,τι μπορεί στα θέματα πρόληψης, που θεωρούμε ότι είναι βασικότερο η πρόληψη παρά το να το θεραπεύουμε μετά κάτι.